Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να πούμε λίγα λόγια για να μπορούσαμε να κάνουμε συζήτηση. Είναι δύσκολο να λέμε λίγα λόγια. Δύσκολο να λέμε και πολλά, γιατί το θέμα είναι πολύ συζητημένο την τελευταία περίοδο. Εδώ λοιπόν και 2-3 χρόνια, μάλλον τα τελευταία 3 χρόνια, δεχόμαστε μια επίθεση σε αυτό που είναι το αντιρατσιστικό κίνημα και το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα, μια επίθεση πρωτοφανή, μια επίθεση που σκλήρενε από χρόνο σε χρόνο, με κορύφωση την τελευταία χρονιά. Μια επίθεση σε όλα τα επίπεδα, δεν ήταν μόνο το ρατσιστικό, το νομοθετικό, η σκλήρινση, η βία, η καταστολή, η αύξηση καταστολής, η ανατροπή των κατακτήσεων των νομοθετικών. Μια επίθεση που μας έδειχνε ότι περνάμε σε μια καινούρια φάση όπου κατακτήσεις που θεωρούσαμε δεδομένες, τις ανθρωπιστικές αξίες θεωρούσαμε δεδομένες σαν βάση για την υπεράσπιση του ανθρωπιστικού, του μεταναστευτικού, και αυτές ακόμα και αυτά ακόμα τα θεμελιώδη αξιώματα φαίνονται να είναι πια η υποσυζήτηση. Η βάση της ανθρωπιστικής υπεράσπισης του μεταναστευτικού βέβαια ήταν μια βάση που από μόνη της ήταν πάντα λίγη. Και εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν ότι δεν είναι ανθρωπιστικό ζήτημα το μεταναστευτικό, είναι ζήτημα πολιτικό και σαν τέτοιο θα έπρεπε να το προσεγγίσουμε, σαν τέτοιο θέλαμε να το προσεγγίσουμε. Δεν συμφωνούσαμε με τη θυματοποίηση της μετανάστευσης, θεωρούσαμε τους μετανάστες υποκείμενα που μπορούσαν να έχουν μια παρουσία και έπρεπε να έχουν μια παρουσία σαν τέτοια στις πολιτικές εξελίξεις, και αυτό διεκδικούσαμε. Η περίοδος που περάσαμε την τελευταία χρονιά, περάσαμε λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον έχουμε μια αλλαγή λίγο των δεδομένων. Ήταν μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από τις ρατσιστικές επιθέσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για μεταναστευτικό χωρίς να σκεφτόμαστε το ρατσισμό και τις ρατσιστικές επιθέσεις. Ρατσιστικές επιθέσεις που ήταν καθημερινές, με χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που είχαν πάντα. Πάντα λέγαμε ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές, δεν είναι. Είναι μάλλον, έχουν καταβολές, έχουν αυτή τη δηλητηριώδη ρίζα, έχουν τον εθνικισμό που τους καθορίζει. Ωστόσο, ο ρατσισμός όπως τον γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα φαινόμενο ατομικής βίας. Τη χρονιά που μας πέρασε, οι ρατσιστικές επιθέσεις ήταν μαζικές, ήταν οργανωμένες, ήταν ομαδικές μάλλον, όχι μαζικές, ήταν ομαδικές, ήταν οργανωμένες, ήταν στη βάση ενός σχεδίου, υπηρετούσαν ένα σχέδιο πολιτικό, και το χειρότερο είχαν και φαινόντουσαν να έχουν και κοινωνική συνένεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες από τη συντριπτική πλειοψηφία των επιθέσεων των ρατσιστικών που καταγράψαμε, δεν αναφέρομαι στο δίκτυο καταγραφής, αλλά αναφέρομαι και σε αυτό, στο δίκτυο καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών, γιατί το δίκτυο κατέγραψε 87 περιστατικά, τα περιστατικά ήταν πολύ περισσότερα, κατέγραψε αυτά που είχαν τεκμηρίωση και είχαν καταγγελία. Στις περισσότερες λοιπόν, συντριπτικά, στον συντριπτικά μεγάλο αριθμό, είχαμε επιθέσεις στις οποίες ο κόσμος έμενε απαθής. Η κοινωνία κοίταζε, δεν συμμετείχε, δεν παρενέβαινε. Αν δεν, κατά περίπτωση, δεν προέτρεπε κιόλας και δεν επικροτούσε. Αυτές ήταν οι εικόνες που είχαμε. Η ρατσιστική ο φασισμός με απόλυξή του τον στοιχείο του, αν θέλετε, το ρατσισμό, τις ρατσιστικές αυτές συμπεριφορές, φαινόταν να φαίνεται μάλλον να έχει διεισδύσει μέσα στο θεσμικό σύστημα. Δεν είναι μόνο η αστυνομία που έχει
καταληφθεί πια από την ιδεολογία και όχι μόνο της Χρυσής Αυγής, είναι, το έχω πει πολλές φορές, το δικαστικό σύστημα, το οποίο φαίνεται να έχει διαβρωθεί από τέτοιου είδους ιδέες ή, αν θέλετε, συγκαλύπτει τέτοιου είδους στάσεις. Είναι ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, όπου στα κομμάτια του εκείνα που ασχολούνται με τη μετανάστευση, περιφέρειες, Υπουργεία Εσωτερικών, Δήμοι, όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους ανθρώπους που εμπλέκονται, που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες, επιδεικνύει ρατσιστική συμπεριφορά. Πέρα από αυτή την διείσδυση μέσα στο θεσμικό σύστημα, είχαμε μια έξαρση του κρατικού ρατσισμού, που έτσι κι αλλιώς υπήρχε πάντα στην Ελλάδα, μια έξαρση της καταστολής απέναντι στους μετανάστες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τα στρατόπεδα, οι συνθήκες κράτησης, η θεσμοθέτηση της κράτησης μέχρι τους 18 μήνες, σύμφωνα με όχι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Οδηγία της Επιστροφής. Είχαμε και μια ad hoc νομοθεσία, η οποία χειροτέρευε δραματικά το πλαίσιο και τη φιλοσοφία, θα έλεγα, της αντιμετώπισης του μετανάστη. Η υποχρέωση έκδοσης, ένα παράδειγμα θα φέρω, ή μάλλον 2-3 παραδείγματα, η υποχρέωση έκδοσης αυτοτελούς χορήγησης, αυτοτελούς άδειας, απόκτησης μάλλον, αυτοτελούς άδειας για ένα άδειας παραμονής, διαμονής, για ένα εξάχρονο παιδί, είναι μια φοβερή βαρβαρότητα. Και δεν είναι μόνο που θεσμοθετήθηκε με τον τελευταίο νόμο, δεν είναι μόνο ότι το εξάχρονο παιδί ξαφνικά, συμπληρώνοντας τα 6 χρόνια του, το παιδί του μετανάστη, πάβει πια να είναι υπό την προστασία του γονιού και πρέπει να αποκτήσει, να μπει στη διαδικασία, να γίνει και αυτό μετανάστης, να πάρει τη σφραγίδα του μετανάστη, να πάρει τη σφραγίδα στο δέρμα πάνω, είναι ότι αυτό το παιδί πρέπει επιπλέον να δώσει και αποτυπώματα. Με τον τελευταίο νόμο, λοιπόν, ακόμα και το εξάχρονο παιδί πρέπει να πάρει την ταμπέλα του μετανάστη, να το σφραγίσουν με το άστρο του Δαβίδ και να πάρει επιπλέον να δώσει αποτυπώματα μαζί με τους βιαστές, τους ληστές, τους δολοφόνους, για πάει λέγοντας, να μπει και αυτό στις σχετικές λίστες. Η δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο παράδειγμα σκλήρυνσης της νομοθεσίας και της φιλοσοφίας, είναι η επέκταση της κράτησης του ετούντος άσυλο, του πρόσφυγα που προστατεύεται από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και από την ελληνική, με μια σχεδόν προνομιακή, ένα προνομιακό σχεδόν πλαίσιο προστασίας, νομοθετικό. Ο πρόσφυγας, λοιπόν, ο ετών άσυλο, σύμφωνα με το τελευταίο προεδρικό διάταγμα, μπορεί να κρατηθεί, να παραμείνει κρατούμενος μέχρι και 12 μήνες. Όχι, 12 ο πρόσφυγας, 18 ο μετανάστης. Ο οικονομικός. 18 ο οικονομικός πρόσφυγας, 12 με το προεδρικό διάταγμα ο ετών άσυλο, που μέχρι σήμερα η κράτησή του ήταν 3 μήνες. Ταυτόχρονα, ενώ τουλάχιστον ο ετών άσυλο είχε μέχρι σήμερα μία ελεύθερη πρόσβαση στο δικαίωμα εργασίας με εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις, περιορίζεται δραματικά και η πρόσβασή του στην αγορά της εργασίας. Και το τρίτο χαρακτηριστικό αυτής της κλήρυνσης του νόμου και της φιλοσοφίας παράδειγμα είναι η ηθαγένεια, βέβαια, η οποία ο νόμος περί ηθαγένειας, που με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που περιμένουμε και που δεν βγαίνει, δεν θα ανατρέψει το καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε εδώ και 2 χρόνια, που τουλάχιστον έδωσε μια διέξοδο, έδωσε μια δυνατότητα στα παιδιά του μετανάστη να μην είναι μετανάστες, να μην είναι δέσμοι αυτής της ταμπέλας, αυτού του
αυτής της κατάρας για όλη τους τη ζωή, να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την ηθαγένεια, όχι ως κάποιο προνόμιο, κάποια αξία, αλλά σαν δικαίωμα πρόσβασης, ισότιμης πρόσβασης στα απολύτως θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό ουσιαστικά είναι για τον πρόσφυγα οικονομικό και πολιτικό το δικαίωμα στην ηθαγένεια, και αυτό λοιπόν ανατρέπεται, και όχι μόνο θα στερήσει το δικαίωμα στα παιδιά που επιχειρούν να ενταχθούν στις διαδικασίες του νόμου, αλλά βάζει σε κίνδυνο και αυτά τα παιδιά που ήδη έχουν πάρει ηθαγένεια, δημιουργώντας και ένα μεγάλο πρόβλημα. Και να πω βέβαια ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μας διαβεβαίωσε ότι ψάχνει να βρει τρόπους να σώσει τουλάχιστον τα παιδιά που ήδη έχουν πάρει ηθαγένεια και αυτά που ήδη έχουν ενταχθεί στις διαδικασίες. Μου φαίνεται όμως ότι με την μεγάλη πίεση που ασκείται από δεξιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πω ότι η μετανάστευση έχει αλλάξει χαρακτηριστικά, δεν είναι πια μετανάστευση εργασίας όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι μετανάστευση φυγής, είναι μετανάστευση εγκατάστασης, είναι μετανάστευση περαστική, transit από την Ελλάδα προς άλλες χώρες του κόσμου, είναι μια μετανάστευση που είναι συχνά μετανάστευση χωρίς επιστροφή, είναι μια μετανάστευση που δεν έχει τους μηχανισμούς αναφοράς που είχε στις προηγούμενες δεκαετίες την οικογένεια, την κοινότητα μέσα από την οποία ο μετανάστης εντασσόταν μέσα στην κοινωνία. Είναι μετανάστευση χωρίς τέτοιους μηχανισμούς ένταξης, με ισχυρούς όμως μηχανισμούς διακίνησης, οι οποίοι συχνά είναι εκμεταλλευτικοί, όχι συχνά, οι οποίοι είναι εκμεταλλευτικοί, συγγνώμη, και συχνά είναι εγκληματικοί, και όλα αυτά δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την εικόνα, την κατάσταση των μεταναστευτικών πληθυσμών που σωρεύονται, γετοποιούνται, περιθωριοποιούνται και οδηγούνται σε αδιέξοδα. Να πω ότι για μας η μετανάστευση έτσι κι αλλιώς συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, της φτώχειας και της ανισότητας ήταν πάντα ένα πεδίο παρέμβασης. Ο πόλεμος ενάντια στους μετανάστες είναι πόλεμος ενάντια στους φτωχούς, και εμείς αξιακά σε αυτόν τον πόλεμο είμαστε με το μέρος του μετανάστη, είμαστε με το μέρος των φτωχών. Θεωρούμε τη μετανάστευση κομμάτι της κοινωνίας μας, κομμάτι της κοινωνίας μας χωρίς να χρειάζεται διοικητική άδεια γι' αυτό. Υπερασπιζόμαστε τη μετανάστευση, γιατί οι μετανάστες είναι κομμάτι του κόσμου της δουλειάς και είμαστε με τον κόσμο της δουλειάς. Υπερασπιζόμαστε και ζητάμε κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, ζητάμε ελευθερία, ζητάμε δικαιώματα. Με την έννοια αυτή, στα πλαίσια αυτά, βάζουμε και τα αιτήματά μας. Αιτήματα που σταθερά καθορίζονται από αυτούς τους άξονες. Να ξαναπώ ότι στην εποχή που διανύουμε, τα αιτήματα που τα ζητούμενα που μέχρι τώρα βάζαμε, οι προτεραιότητες, τα επίδικα που μέχρι τώρα βάζαμε, φαίνονται να είναι σε κρίση. Οι ανθρωπιστικές αξίες, τα ανθρωπιστικά αξιώματα, τα στοιχειώδη που διεκδικούσαμε για τη μετανάστευση, το δικαίωμα στην συμμετοχή, στην ισότητα, την ισότητα, την στοιχειώδη ελευθερία, την πρόσβαση στην ηθαγένεια, όλα αυτά φαίνονται να είναι σήμερα σε κρίση. Παρόλα αυτά, εμείς με βάση τις αξίες μας εξακολουθούμε να ζητάμε, να βάζουμε τα αιτήματά μας, εξακολουθούμε να ζητάμε νομιμοποίηση όλων των μεταναστών για να μπορέσουν να βγουν από την κρίζα ζώνη και να γίνουν φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, γιατί αυτό είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας, είναι πολιτικό αίτημα. Δεν αφορά τη μετανάστευση σαν με όρους ανθρωπιστικούς, αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία με όρους πολιτικούς. Ζητάμε την αποποινικοποίηση της μετανάστευσης, γιατί δεν μπορεί να είναι έγκλημα το δικαίωμα στη ζωή.
Ζητάμε άσυλο στους πρόσφυγες της βίας, των πολέμων, αλλά και της φτώχειας, των κοινωνικών συγκρούσεων και των περιβαλλοντικών καταστροφών. Ζητάμε την κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου και την αποχώρηση από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που μόνο προβλήματα δημιουργεί και δεν μας ενδιαφέρουν οι συνέπειες και δεν το ζητάμε, γιατί θέλουμε να φύγουν οι μετανάστες από τη χώρα, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη διαδρομή προς την ζωή, οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα υπερασπιστούμε τους δρόμους για να είναι ανοιχτούς. Ζητάμε την αποσύνδεση του δικαιώματος διαμονής από ασφικτικές απαιτήσεις και απρόσιτες προϋποθέσεις, ασύμβατες με τις συνθήκες της κρίσης τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Ζητάμε την ισότιμη πρόσβαση του μετανάστη. Ναι. Τα ένσημα, δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε από το μετανάστη που εκ των πραγμάτων μειονεκτεί στην αγορά εργασίας να μπορεί να αποδείξει περισσότερες μέρες εργασίας από αυτές που μπορεί αυτή τη στιγμή να αποδείξει και ο πιο εκπαιδευμένος Έλληνας. Ζητάμε την ισότιμη πρόσβαση στα δικαιώματα, στην υγεία, στην παιδεία, στην κατοικία, στη δουλειά, για να μπορέσει να σταματήσει η εξουσία των δικτύων εκμετάλλευσης. Ζητάμε να μπει η αντιφασιστική εκπαίδευση μέσα στα σχολεία και να οργανωθούν αντιφασιστικές δράσεις στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, στις γειτονιές, για να μην θεριεύουν τα φίδια του ναζισμού. Ζητάμε τη τιμωρία των ενόχων της ρατσιστικής βίας και προπαγάνδας και την προστασία των θυμάτων για να σταματήσει αυτή η φρίκη των ναζιστικών επιδρομών. Γιατί δεν θέλουμε κοινωνίες ανοχής, θέλουμε κοινωνίες αποδοχής και ισότιμης συμμετοχής, θέλουμε κοινωνίες ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Γιατί μόνο με τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη μπορούμε να κτίσουμε κοινωνίες συνοχής και όχι με τη βία και την καταστολή. Πάνω στη βία και την καταστολή δεν κτίζονται κοινωνίες συνοχής. Γιατί θέλουμε να παλέψουμε ενάντια στη βαρβαρότητα. Αυτά. Αυτό είναι το...